Κάθε την πάσα, ο Τουράμ, το πλασέ, χαμηλά, η μπάλα θα φύγει έξω. Τεράστια ευκαιρία, η πρώτη στο μάτς για τον Ιωνικό, ο οποίος βγήκε στον χώρο πάρα πολύ. Εκτέλεση του Μάνταλου στο δεύτερο δοκάρι, αυτό που έλεγε ο Σπανός, και η ΑΕΚ θα ανοίξει το σκορ με τον Λεταλέκ στο 7, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Έλωσης. Στην αρχή του παιχνιδιού κοντά στον Ιωνικό, αποστατική φάση, και ό,τι περίμενε ο Δημήτρης Σπανός συνέβη. Είπε στους παίκτες του να προσέξουν εκεί ακριβώς. Εκτέλεση έξω. Ένα γέμισμα, κεφαλιά. Αλλά έφυγε έξω ακόμα μια φορά από Τουράμ απειλή. Είναι η τρίτη ευκαιρία. Στο δεύτερο δοκάρι ξανά. Προσπάθησε να πάρει ξανά ο Τελεταλέκ την μπάλα. Είναι να αντιμετωπίσει τον Χατζησαφή. Πάντα πηγαίνει στο ένα εναντίον ενός ο Καμπράλ. Αυτή τώρα τρέχει ο Στάνκοβιτς. Καθυστέρησε ο Τουράμ. Το σούτ, την μπάλα έφυγε έξω. Τουράμ πήγε μέσα στην περιοχή. Ο Λένης ήταν αυτός με την. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα πέρασε, κύλησε αργά, χωρίς να βγει έξω. Ο Μποτσούλιας, αλλά ο Άμπραμπατ μένει όρθιος και κερδίζει ένα φάουλ στη συνέχεια. Για να δούμε τώρα αν θα βγει η κάρτα. Και προφανώς θα μείνει με 10 παίκτες, μια που νωρίτερα ο Ρωμάο είχε δει την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία. Τώρα για αυτό το μαρκάρισμα από πίσω. Άμπραμπατ. Έχει δύο παίχτες μπροστά του. Το σούτ του Άμραμπατ, η εκπίναξη από τον Χουτεσιώτη. Ωραία επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Ιωνικού. Πλάγιο. Ναι, πάνω. Αυτό που ζητάω από λίγο από τους παίχτες του είναι πολύ. Παρόη παιχνίδιου. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Πάμε στον πάγκο του Ιωνικού. Όταν συνεχίζεται το παιχνίδι, ένα σούτ από μακριά από τον Τσούπερ με το δεξί. Μπάλα απευθείας. Αυτό κάνει ο Μάνταλος. Γονάτισε ο Χουτεσιώτης και κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Τσούμπερ πέρασε ωραία την μπάλα κάθετα. Ο Αραούχο πέναλτι στο 61. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-0 και να τελειώσει ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Την ώρα που ο Δημήτρης Σπανός σκεφτόταν πώς θα τονώσει τη φόρα, θα εκτελέσει με το δεξί από τη μία πλευρά ο Χουτεσιώτης, από την άλλη μπάλα. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 στο 62. Κάνει ένα μεγάλο βήμα για να πάρει την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League. Ό,τι είχε συμβεί δηλαδή και την περασμένη χρονιά. Να παίρνει την πλευρά η μπάλα για τον Μισλέν. Με τη μία ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με κάποιο τρόπο η μπάλα περνάει χωρίς να καταλήξει στα δίχτυα. Το σούτ από τον Τσούπερ. Η μπάλα στα δίχτυα. Το δοκίμασε μία, το δοκίμασε δύο. Στην τρίτη φορά ο Ελβετός. Μερικά λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Στο 66 θα κάνει. Εξαιρετικά δείγματα γραφής από την πρώτη συμμετοχή του με την κυτρινόμαυρη φανέλα. Από ένα ποδοσφαιριστή που ξαναλέω τον περίμενε πώς και πώς να τον δει στο γήπεδο ο κόσμος. Λιβάη Γκαρσία δεν θα εκτελέσει. Κρατάει μπάλα σε δεύτερο χρόνο, η μπάλα στο δοκάρι. Υπάρχει σηκωμένη σημαία του.